Καλή, γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και τούτο εδώ είναι το δεύτερο μέρος από το Παρίσι και μείνετε μέχρι το τέλος γιατί σας δίνω και κάποιες συμβουλές για το ταξίδι. Πάμε να ξεκινήσουμε, πάμε, φύγαμε! Καλημέρα κόσμε μου, λοιπόν από το όμορφο Παρισάκι πάμε στο φούρνο να πάρουμε κρουασάν, πάλι. Μας έφερε χθες οι φίλοι μας που μένουν, που μας φιλοξενεί, κάτι κρουασάν με αμύγδαλο και σοκολά. Πω, Χριστέ μου, δεν έχω ξαναφάει τέτοιο πράγμα. Τώρα πάμε να πάρουμε, σας δείξω. Δείτε. Λέτε το κρουασάν είναι το καλύτερο της γης. Άλλο σας το λέω. Μπήκαμε στο μετρό για να πάμε στη Βαστήλη και στο ωραίο το καφέ με τα λουλούδια. Και καθόμαστε στο μπροστινό βαγόνι που σας έλεγα χθες, που δεν έχει οδηγό. Κοιτάξτε. Και θα βλέπουμε τη διαδρομή τώρα. Και ο Θεός μαζί μας, η Παναγία μαζί μας. Φτάσαμε στη πλατεία της Βαστήλης. Μάρτι. Να, λοιπόν, η πλατεία της Βαστήλης απέναντι είναι η όπερα της Βαστήλης. Θα σας πω ότι η Βαστήλη έχει ιδιαίτερη σημασία γιατί είναι σύμβολο της Γαλλικής Επανάστασης. Μάθαμε και λίγο ιστορία. Πολύ ωραία. Εδώ. Πάμε τώρα να βρούμε το καφέ. Εδώ πίσω με ένα άγαλμα, δεν ξέρω ποιος είναι ο κύριος. Πάντως είναι ωραία. Και ωραία κτίρια. Είναι το ωραία κτίρια. Ωραία περιοχή. Λοιπόν, φτάσαμε. Είναι το πιο όμορφο καφέ του κόσμου όλου. Πίνουμε τον καφέ μας. Είναι και μέσα τέλειο το μαγαζί, δεν ξέρω αν θα μπορούσα να σας το δείξω, αλλά είναι. Ίσως μπω μια βόλτα να σας δείξω και μέσα. Είδε τι ωραίο. Φεύγουμε τώρα, πιούμε τον καφέ μας, βγάλουμε τις φωτογραφίες μας και φεύγουμε. Φωτογραφηθήκαμε, ελπίζω να έχει βγει μια καλή φωτογραφία για να την ανεβάσω στο Instagram. Λοιπόν. Ωραία είναι, ωραία. Περνάμε ωραία στη Γαλλία. Μ' αρέσει. Περπατάμε και πάμε να πάρουμε το τρένο για να πάμε στην Γκαλερί Λαφαγέτη. Και μετά θα πάμε στην Παναγία των Παρισίων και στο Λούβρο κτλ. Δείτε εδώ τι ωραία. Είμαστε σε ένα στενάκι. Πάμε στο τρένο. Μου έχει σηκωθεί με το φουστάνι. Δείτε πάλι λίγο σηκωάνι. Τώρα πιο κάτω εδώ είναι το τρένο. Πανέμορφα. Τι ωραίο πως το θυμώ σε διαφημίσεις, είναι σαν να είναι σε κάδρο. Ωραίο σταθμό. Φτάσαμε στην Γκαλερί Λαφαγέτ, πάμε να δούμε μέσα τα μαγαζιά. Πίσω από την όπερα που ήμασταν χθες. Εδώ μέσα, παιδιά, φάτε μάτια ψάρια είναι. Φορταίνουμε με το μάτι, Μπέρμπερι, Σανέλ, Λουί Βιτόν στο βάθος, Μπούλγαρι, Καρτιέ. Τα Τζο Μαλόν μυρίζουνε μαγεία. Δείτε τι ωραίο που είναι πάνω. Δείτε και από ψηλά, ανεβήκαμε στον πρώτο όροφο, στο δεύτερο όροφο βασικά. Δείτε τι ωραία. Τώρα πήραμε τρένο πάλι και πάμε στην Παναγία των Παρισίων και περπατάμε. Πέρασε από ένα σημείο και φύσαγε και μου σηκώθηκε το φουστάνι. Όποιος είδε τον κόλλο, βοήθειά του. Εδώ δεν ξέρω τι είναι, αλλά είναι πολύ ωραίο κτίριο. Έχει και το σήμα των Ολυμπιακών Αγώνων. Να το. Περνάμε πάλι το Σικουάνα. Να πάμε απέναντι. Που είναι η Παναγία των Παρισίων εκεί. Η Παναγία των Παρισίων είναι σε νησάκι πάνω. Αν δεν το ξέρετε. Περνάμε πάλι το Σικουάνα. Πέρα εδώ θα πάνω κάτω, πέρα εδώ θα πάνω κάτω. Κάτι παιδιά Παναγία των Παρισίων. Εδώ κάνουν έργα γιατί μετά το που γίνεται μπουρλότο. Αλλά το θέμα είναι ότι
από εκεί να πάμε από πίσω, πάμε από την μπροστά μεριά να τη δούμε, αν φαίνεται από κάπου, και να φύγουμε, γιατί η ώρα είναι 3 και 4 η ώρα έχουμε στο Λούβρο εισιτήρια και πρέπει να διεκτηνιστούμε. Οπότε δεν ξέρω πώς θα τα προλάβουμε όλα σήμερα. Βασικά μας δεσμεύει το εισιτήριο, οπότε ναι, δεν πειράζει που δεν μπαίνουμε μέσα. Ας είναι. Πώς βρήκανε την εκκλησία μέσα μετά το κάψιμο. Πόσο κρίμα ρε παιδί μου, όταν και εγώ ήταν. Κρίμα, στολίδι της πόλης, το φτιάχνουμε βέβαια. Αλλά και πάει. Κάτι η εκκλησία, θα μας κλείσουν την πόρτα, δεν θα βλέπουμε. Αλλά νάτι. Σαν τους κλέφτες μας ανοίξαν την πόρτα να βγάλουμε φωτογραφία και την ξανακλείσανε. Κάτι βγάλαμε, πρόλαβα. Είναι όμως ομορφιά. Και φτάσαμε στο Λούβρο, είναι πολύ ωραία. Πάμε να ξαποστάσουμε λίγο, στις 4 έχουμε εισιτήριο και να πάμε να μπούμε. Πυραμίδες. Μπήκαμε στο Λούβρο. Τώρα βοήθειά μας, 2 ώρες έχουμε και πρέπει να δούμε τουλάχιστον αυτά τα πιο σημαντικά. Και φυσικά έχουν τα ελληνικά προτιμούρια στο καβούρι. Τυχαίο δεν νομίζω, και στο ΜΕΤ τα ίδια. Είσαι Άρτεμις, κόσμο μου. Είναι, νιώθεις ένα δέος. Μια περηφάνεια τη νιώθεις. Για την Ελλάδα και την ελληνική μυθολογία. Για το παρελθόν μας, για το παρελθόν μας είναι άστεν πανέστη. Εδώ ο Πόλωνας, το ζήτω όνειρο. Πολύ ωραία τα γαλωματά μας. Στο Αφροδίτη της Μήλου. Τι χαίρεται ο Λούβρος. Θεθνάς ακέφαλοι. Ο Δίας. Η Αθηνά πάλι. Εδώ είναι μάρμαρα από τη Βεργίνη. Μάλιστα. Εδώ έχει και περιοχή από που είναι και μαντέψτε από που είναι όλα αυτά. Από την Αθήνα. Αυτά είναι κομμάτια όλα από τον Παρθενώνα. Να τους. Όλα. Αυτά. Και αυτά. Η Αθήνα μας. Και αυτά. Και όχι απλά είναι τέτοια, είναι από ολόκληρο κομμάτι. Πάλι Παρθενώνας και αυτά εδώ κλεμμένα. Όλα από τον Παρθενώνα είναι. Και αυτά και δείχνει πως ήταν το κομμάτι, το άγαλμα. Φανταστείτε τι έχει το μουσείο στο Λονδίνο. Εκεί να δείτε κλεμμένα. Σελεφάντινο έγαλμα του Δία. Πολύ σκαλή. Έχουμε ανεβεί, έχουμε κατεβεί ως το Λούβρο ακόμα. Γενικά, στα τρένα, έχουμε ξεπατωθεί. Χθες περπατήσαμε 15 χιλιόμετρα. Νίκη της Αμοθράκης. Μοναλίζα. Χαμός τη Μοναλίζα. Εδώ πασίγνωστος πίνακας του Ντελακρουά με την Ελευθερία στην Γαλλική Επανάσταση. Και μόλις βγει η κάμερα, σας δείξω λίγο με το κινητό. Περιμένουμε το λεωφορείο για να φύγουμε. Σας τράβηξα τα βασικά, μετά έκλεισε η κάμερα. Δεν το είδαμε όλο το μουσείο, αλλά είδαμε. Βλέπετε αυτή τη γέφυρα της Σεβερίνη, είναι εκεί που βάζουν τα ζευγάρια και το ερωτευμένο τη καρδουλίτσα. Για να πέσει αυτή. Λοιπόν, γυρίσαμε στη γειτονιά μας που μένουμε. Ήρθαμε να φάμε σε αυτό το ωραίο θαλάσσιο, θα σας το δείξω μετά όταν φύγουμε. Είναι πολύ ωραίο και χαριτωμένο.
και πήραμε μπέργκερ, γιατί τα τάκι και τα αρτάρ και όλα αυτά τα ομά, εδώ τα γαλλικά, δεν υπάρχει περίπτωση καμία. Οπότε θα σας το δείξω. Λοιπόν, ήρθανε τα μπέργκερ μας, κοτοπουλάκι εγώ, κουκλάκι και μπιφ, μοσχαράκης. Να, εδώ φάγαμε. Δείτε τι ωραίο που είναι. Ωραίο μαγαζάκι, χαριτωμένο. Τέλειο αυτό το χρώμα. Τώρα πάμε σπίτι. Το κινητό είναι έτοιμο να σβήσει και αυτό από την μπαταρία. Με έχει πιάσει και η μεσούλα μου. Όλα τέλεια. Αυτά. Σας χαιρετώ. Ίσως τα πούμε πιο μετά, ίσως αύριο. Καλημέρα, κόσμε μου. Η μάνα μου γελάει. Είμαστε ήδη στο Προαστιακό και πάμε σε κάτι outlet τώρα. Οπότε σας πάμε μαζί και στα outlet να χαζέψουμε, δεν ξέρω αν θα πάμε. Αλλά πάμε για τη βόλτα. Γιατί τα βασικά που έπρεπε να δούμε στο Παρίσι τα έχουμε δει. Στη Μον Μάρτη μόνο μας μένει να πάμε και θα πάμε ή μετά ή αύριο το πρωί. Τελικά κάναμε λάθος, οπότε γυρνάμε. Γύρισαμε πίσω και τώρα πάρουμε το σωστό το τρένο για να πάμε. Είναι μια στάση πριν από τη Disneyland. Δεν θέλω πολύ εγώ για να πω στη Disneyland, αλλά... Με μάνα και θεία που να πάει στη Disneyland. Πρέπει να ξανάρθω με φίλες να πάω στο Disneyland, αν και έχω πάει στο Orlando, στην αυθεντική, την πρώτη, την αμερικάνικη, τη σωστή, και πέρασα υπέροχα, οπότε τα ξαναπήγαινα άνετα. Φτάσαμε τώρα και διασχίζουμε ένα εμπορικό κέντρο για να πάμε στο outlet που είναι από πίσω. Τα ζολογάμε. Τίποτα, το εμπορικό έχει μάρκες σαν τις αμερικάνικες, δεν βλέπω κάτι να με συγκλονίζει. Τώρα το μόλι και τώρα φτάσαμε εδώ, Valais Village. Πως καταπροφέρονται, τα γαλλικά είμαι deep για deep άχρηστη και βουρ, όχι στα ψώνια θα πω γιατί δεν είναι όλο ακριβά, αλλά θα δούμε τι θα βρούμε και αν θα βρούμε. Προς το παρόν ψώνισα στα Κίκο ένα bronzer, ένα ρουζ και ένα primer, τα οποία τα έχει στην Ελλάδα αλλά τα βρήκα και τα πέρα. Είναι πολύ όμορφο, όντως σαν χωριουδάκι και είναι το ένα μαγαζί δίπλα στο άλλο, περιποιημένα με λουλουδάκια, είναι όμορφα. Δεν έχω ψωνίσει τίποτα μέχρι στιγμής, περιφερόμαστε. Ωραία είναι όμως, είναι πολύ όμορφα. Δεν μπορώ να πω. Είδε τι ωραίο παγωτό τζεδικάκι, cute. Είναι παγωτό, λουλούδι. Ξέρετε τι όμορφο που είναι. Κόσμε μου, γυρίσαμε το εκδοτικό και τώρα κάτσαμε σε ένα βιταμέζι που να φάμε. Και μετά θα πάμε σπίτι και μετά μπορούμε να πάμε στη Μαμάρτη με τη μαμά. Λοιπόν, πήρα που λέτε κοτόπουλο με νούντλς, όπως παίρνουν παντού, παγκοσμίως. Τίποτα άλλο δεν δοκιμάζω. Άρας παίρνουν πάπια, εγώ πάπια, ούτε να με πλήρως. Αυτά. Λοιπόν, πήγαμε σπίτι, ξεκουραστήκαμε λίγο. Και τώρα πάμε στη Μαμάρτη, ανυπομονώ γιατί είδα γιατί είναι πολύ ωραία. Αυτά και μετά μπορούμε να περάσουμε από τον πύργο του Άιφελ να τον δούμε βράδυ. Νομίζω φαίνεται και από τη Μονμάρτη μας είπα, ναι. Οπότε πάμε. Βολτούλα, μια χαρά. Πάμε πάρουμε τρένα τώρα, δύο τρένα θα πάρουμε. Αλλά δεν είναι πολύ μακριά. Φτάσαμε στη Μονμάρτη και πρώτη στάση είναι ο τείχος του I love you, του σ' αγαπώ, που έχει το σ' αγαπώ σε όλες τις γλώσσες. Και πάμε να σας το δείξω. Έβγαλα εγώ φωτογραφία πριν, αλλά ξέχασα να σας το δείξω. Οπότε ξαναγυρνάω πίσω τώρα να σας δείξω. Γιατί, πού το έχω το μυαλό μου, πού το έχω. Έλαντε. Να το ο τείχος του σ' αγαπώ. Και ένα ωραίο σ' αγαπώ εδώ και άλλο ένα ωραίο σ' αγαπώ εδώ. Να ανέβω όλα αυτά τα σκαλιά, σκαλιά Παναγία μου, το ήξερα, ήμουν προετοιμασμένη ψυχολογικά, αλλά μετά από τόσα χιλιόμετρα που έχω γράψει στο Παρίσι είναι θάνατος αυτά τα σκαλιά, αλλά θα τα ανέβω κυρίες και κύριοι, θα τα ανέβω. Ανέβηκα τα πρώτα σκαλιά, έχει άλλα τόσα και άλλα τόσα και άλλα τόσα. Θα φτάσω ζωντανή, αλλά θα φτάσω. Πεθαμένη, αλλά θα φτάσω. Παναγία μου. Έτσι ωραία και γραφικούλικα που είναι. Ας τα δείξω πριν αφήσω την τελευταία μου πνοή. Τα σκαλιά της Μονμάρτης. Και άλλα νούμερο 2. Εξετελέστη. Κι εγώ εξετελέστη μαζί. Δείτε. Γραφίζει. Έλα. Τι ωραία και γραφικά. Λοιπόν, κοντεύουμε να ανέβουμε πάνω. Κοιτάξτε εδώ πάλι τα λουκέτα της αγάπης. Μεγάλη αγάπη τα ζευγαράκια στο Παρίσι. Να ρωτιέμαι πόσο από αυτά θα χώρισαν μετά. Τέλος πάντων. Πάτες. Να,
εδώ και φαίνεται και ο πύργος του Άιφελ κάτω, φαίνεται όλο το Παρίσι. Πάμε ακόμα πιο πάνω να δούμε. Φτάσαμε στην Βασιλική Σακρ-Κέρ. Ούτε να το πω στα γαλλικά, παιδιά, κατά όλα. Έχω σκοτώσει ό,τι λέξη υπάρχει, μόνο το oui και το bonjour και merci ξέρω, τίποτα άλλο, όλα τα άλλα, δεν πάντα. Πανέμορφη, πανέμορφιά η εκκλησία, έτσι. Θα δούμε πώς μπορούμε να μπούμε μέσα. Κάτσε μην με χέσει αυτό το περιστέρι εδώ που φτερουγίζει πάνω από το κεφάλι μου. Βλέπεις όλο το Παρίσι, από εδώ, πάμε να μπούμε μέσα. Κάνω ησυχία. Σε όλο το τρώμε στην εκκλησία και δεν επιτρεπόταν, οπότε δεν θα σας το βάλω. Θα σας βάλω λίγα πλανάκια έτσι να δείτε. Τώρα θα σας δείξω την εκπληκτική θέα του Παρισιού από εδώ πάνω. Δείτε εδώ, θέα. Πιάτο, όλο το Παρίσι. Πανέμορφα είναι. Α, εδώ μιλάμε η αγάπη ακόμα πιο πολύ από πριν. Χαμός, χαμός, μάλιστα. Πολύ αγαπηχέτο ο κόσμος, πολύ. Λοιπόν, νάτι η εκκλησία και εδώ είναι ένα κτίριο αυτό που άμα πας πίσω από το λοφάκι μετά φαίνεται σαν να βουλιάζει αυτό το κτίριο μέσα στο λοφάκι. Αλλά πώς θα μπούμε στο λοφάκι, να κάνω τώρα ακροβατικά με το φουστάνι, δεν ψήνομαι, θα δούμε. Δείτε εδώ θέα το Παρισάκι και δείτε ουρανό μαγεία μας, έχει κάνει τις πιο τέλειες μέρες ever. Πάμε τώρα προς τα κάτω. Παίρνουμε ένα τηλεφερίκι για να κατέβουμε κάτω. Βρήκαμε. Δεν ξέραμε να ανέβουμε και έτσι. Ξεποδαριαστήκαμε. Κοιτάξτε, ανεβαίνουν αυτοί. Τζάμπα, ξεποδαριαστήκαμε. Ανέβηκα τόσο σκαλιά από εδώ και από εκεί και από εκεί και από εκεί. Α, εν τω μεταξύ που αλλού μας έφερε πριν το GPS μου. Αλλά και αυτά τα σκαλιά τελείωτα. Τουλάχιστον είμαστε τα πιο διακεκομένα. Α, κρίμα που δεν πήραμε αυτό να ανέβουμε. Ανέβανε εκείνη ώρα. Είτε πάλι τέλειο. Καρουζέλ και η εκκλησία. Βάλαμε και φωτογραφίες υπέροχες. Χαμός. Τώρα πάμε προς τα κάτω. Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Νομίζω πως η Μον Μάρτι από τα αγαπημένα μου. Δηλαδή σήμερα καλά κάναμε και ήρθαμε και ήμασταν κουρασμένες. Λέμε όχι θα πάμε και όντως πήγαμε και είναι πάρα πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία είναι. Εδώ τώρα έχει όλα τουριστικά μαγαζάκια, ξέρετε, με σκατάκια, με μπερέδες, με μαγνητάκια και τέτοια. Δεν παίρνουμε τίποτα. Έτσι και έτσι αυτά όλα άκλειφτα πάνε μια ζωή. Κάτι σφινοπότηρα μόνο χρησιμοποιώ από τα ταξίδια μου. Δείτε εδώ μαγαζί με ζελαδάκια και γλυκάκια και σκατάκια. Με πήρατε. Πάμε προς τα κάτω. Τρία τρένα και αισίως φτάσαμε στον πύργο του Άιφελ. Δηλαδή, όχι δίπλα, αλλά περίπου. Περπατάμε τώρα. Εδώ, ωραία κτηριάκια. Σας δείξω. Έχει αρχίσει και πέφτει ο ήλιος και έχει ωραία σύννεφα. Δηλαδή, ο ουρανός είναι μαγεία. Να, πίσω από τα δέντρα είναι ο πύργος του Άιφελ και τώρα παίρνουμε αυτά τώρα τα κτίρια με τώρα τα μπαλκονάκια. Να τους ξεπροβάλλει. Κοντεύουμε. Αύριο φεύγουμε και δεν θέλω, μου αρέσει το Παρισάκι. Έχει άλλον αέρα, άλλη ενέργεια και μου αρέσει αυτή η ενέργεια έτσι ρομανδικιά. Και ήσυχη ρε παιδί. Δεν είναι αυτή η ζούγκλα της Αμερικής έτσι, δεν ξέρω. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Παιδιά, εντάξει. Εντάξει. Δείτε. Όχι, δείτε. Βλέπετε, μαγεία. Ανάψει τώρα τα φώτα. Χαμός. Ο κατενθουσίαστη, ολόχαρη είναι. Ευτυχισμένη στην τοποθεσία πύργους του Άιφελ. Κόσμε μου, μιλάμε για πανεμορφιά. Δείτε, δείτε. Δίπλα είναι ένας που πουλάει κρασιά και σαμπάνιες και έχει πιάσει κουβεντολόι με μια καψερή που είναι μόνη της εδώ. Βρήκε αφορμή ο άλλος να κομμενήσει. Δείτε. Τέλεια. Κόσμε, με αυτή τη μαγεία
φεύγω. Πάω να πάρω το τρένο να γυρίσουμε σπίτι. Πάμε να πάρουμε το τρένο να γυρίσουμε σπίτι. Αυτό είναι τελευταίο, σας το δείχνω, τελευταία φορά. Δεν μπορώ να το χορτάσω, αλλά οκ. Okay. Η φάση είναι I can't get enough of this view. Μιλάμε για τέλειο. Πάμε τώρα να πάρουμε λεωφορείο που είναι ακριβώς εδώ απ' έξω ή να πάμε μετά στο τρένο. Η μάνα μου το έχει παίξει, μου λέει εντάξει, έβγαλες 1500 φωτογραφίες και 1500 βίντεο. Φτάνει. Ορίστε, τα προλάβαμε και τα φώτα. Έστω και από το λεωφορείο. Εδώ είναι η πλατεία Concord, κόσμε. Περνάμε και από εδώ με το λεωφορείο. Το είδαμε όλο το Παρίσι. Το οργόσαμε το λεωφορείο. Ο Λούθε πήγαμε. Τι ωραίος ο ουρανός. Τι ωραία συντριβάνια. Να σε πιέσει φανάρι. Φτάσαμε, κόσμε, πάμε πάνω να βγούμε το τρένο. Αύριο δεν ξέρω τι θα κάνουμε, φεύγουμε το βραδάκι. 5 ώρα πρέπει να φύγουμε από εδώ, να είμαστε ξέρω αεροδρόμιο κτλ. Φτάνουμε Αθήνα μεσάνυχτα. Τέλος πάντων. Οπότε δεν ξέρω τι θα κάνουμε αύριο. Πακετάρουμε κτλ. Και θα δούμε. Οπότε τώρα πίνασα εγώ όμως, κάτι που να φάω. Θα δούμε. Σας δείξω με παρατύπω. Κόσμε μου, γυρίσαμε σπίτι, πήρα τάκο, αλλά Παρίσι. Γιατί αυτό τάκο στην Αμερική, στο Μεξικό κτλ. Δεν το λες. Αυτό το λες σαν μπουρίτο. Έχει μέσα κοτομπουλάκι, ντοματούλα, μαρουλάκι, πατατούλες και μου βάλει και έξτρα πατάτες ο τακοτζής. Αυτά. Και θα φάω τώρα και θα κάνω μπάνι και θα πέσουμε ξερές γιατί τα έχουμε φτύσει. 12 χιλιόμετρα περπατήσαμε και σήμερα. Καλά τα πάμε. Του χρόνου πάλι. Γεια σας. Καλημέρα κόσμο μου. Τελευταία μέρα Παρισάκι σήμερα. Πάμε στο φούρνο να πάρουμε κρουασάν, αυτά τα υπέροχα. Να πάρουμε και για τον μπαμπά μου. Και τι ήθελα να σας πω, σήμερα λοιπόν αποφασίσαμε να πάμε στους κήπους του Λουξεμβούργου γιατί είναι υπέροχα. Και όντως περάσαμε μόνο απ' έξω, οπότε θα πάμε σήμερα. Πάνω θα πάμε σε ένα μόλ για να χαζέψουμε που έχει κίκι κίκο και θέλω κάτι άλλο να πάρω που δεν το είχε χθες το προηγούμενο. Τέλος πάντων, είμαι ακόμα με την τζίμπλα στο μάτι. Στολισμένη το φουστανάκι, το φοράω. Κάνει ψύχρα τώρα το πρωί. Αλλά κατά τα άλλα τέλειο καιρό, τέλειο. Δείτε. Δείτε μαγεία. Όλα υπέροχα. Όλα. Τέλειο. Αυτά είναι τα κρουασάν που σας λέω. Λοιπόν, μόλις μπήκαμε στους κήπους του Λουξεμβούργου και πάμε εδώ να δούμε. Ωραία, είναι ωραία. Παλάτια από εδώ, παλάτια από εκεί, κήπη από εδώ, κήπη από πέρα πέρα. Χαμός. Δείτε τι ωραία. Λοιπόν, αυτό το παλάτι χρησιμοποιήθηκε σαν φυλακές στην περίοδο της Γαλλικής Επανάστασης και τους κήπους, λέει, τους σχεδίασε η γυναίκα του Ερίκου του Τέταρτου. Και πάμε τώρα να δούμε εδώ, βολτούλα, στους κήπους. Ωραία είναι. Έχει συντριβάνια που στο ένα είναι άγαλμα της Λίδας και του Δία σε μεταμορφωμένο σε πάπια, κάτι τέτοιο. Δείτε τι όμορφο που είναι. Ωραία είναι. Καλή λιμνούλη, έχει ψάκια. Ψάκι. Μπου. Πολλά ψαράκια. Μάλιστα. Είναι πολύ όμορφο, πολύ ωραία. Πίσω το παλάτι. Δείτε τι όμορφο που είναι το παλάτι από πιο κοντά. Και η κήπη από αυτή τη μεριά, έτσι. Πάμε τώρα πάλι προς την έξοδο, να βγούμε, περπατήσουμε λίγο και μετά να γυρίσουμε, να πάρουμε το λεωφορείο και να γυρίσουμε πίσω στο εμπορικό που είναι κοντά στο σπίτι. Για να μην γεζόμαστε μετά και τρέχουμε. Γιατί θα πάρουμε λεωφορείο για να πάμε στο αεροδρόμιο, γιατί προς τη εκεί τα παίζουν κάποια στιγμή και μην χάσουμε την τύχη. Όμορφο Παρισάκι. Δείτε τι όμορφο. Πουλάκια και λαϊδάνι. Τώρα μπήκα να δω κάτι μαγιό και εγώ χαζεύω. Εδώ, απέναντι είναι το πάρκο. Εδώ ωραία κτηριάκια και ένα ωραίο καφέ. Δείτε τα αρκουδάκια.
Πιάμε και τον καφέ μας λοιπόν στο καφέ που σας έδειξα και τώρα περιμένουμε στη στάση να πάρουμε το λεωφορείο. Πάμε πίσω στο μολ, κοντά στη γειτονιά μας. Και έχω πίσω εδώ είναι η διαφήμιση του Σκονταλιού. Κοιτάξτε, αυτό το καφέ απέναντι το λένε καραβάκι. Είμαστε στη στάση. Φτάσαμε λοιπόν στην Place d'Italie που είναι το εμπορικό. Τίποτα, και αυτό είναι ένα τυπικό μολ. Είναι μακαρόνς, τα οποία δεν με τρελαίνουν κι όλοι. Ένα βρωτακίκο. Καλά, αυτό φαίνεται πολύ λαφταριστό. Βρήκα το κίκο. Πάω στο κίκο. Αυτή είναι καλοκαιρινή η κολλήξη, νομίζω καινούργια. Πάντα είναι αυτό το μπρόντζο που το φέρνουν σε κάθε συλλογή. Και μου έχει γυαλίσει και αυτό. Είναι πολύ παρόμοια αυτά που πήρα χθες. Από την birthday collection. Θα δω. Ψώνισα δύο σκιούλες κίκο. Θα σας τα δείξω όλα στην Ελλάδα όταν γυρίσουμε. Την ψώνισα από τη Γαλλία. Ή σε επόμενο βίντεο. Είμαστε πάλι στο λεωφορείο τώρα. Πάμε στην Όπερα να πάρουμε το λεωφορείο για το αεροδρόμιο. Λοιπόν, βλέπετε τώρα μπήκαμε στο λεωφορείο για το αεροδρόμιο και είμαστε πίσω από την Όπερα. Τέλεια. Καλό μας ταξίδι, καλό δρόμο να έχουμε. Κόσμο μου, όλα τέλεια. Μόλις τσέκαρα τις βαλίτσες, τις έστειλα όλες κάτω και μας έδωσε και η φίλη μας μια χειροποσκευή δώρο. Οπότε τη φορτώσαμε κι αυτή. Τρεις χειροποσκευές και μια βαλίτσα. Και τώρα πάμε κουνάμενες με τις τσαντούλες μας. Μια χαρά δεν θα έχουμε να ξεφορτώνουμε και στο αεροπλάνο και τέτοια και να σέρνουμε. Τέλεια. Κομπλέ, GG, τα κανόνισα. Ευγενέστατη αυτή στον Κισέν. Έχω τύχει ξινούς και ξινούς κατά καιρούς. Τέλος πάντων, όλη μια χαρά. Κοντά δύο ώρες ταξίδι για να φτάσουμε στο αεροδρόμιο. Δεν βαριέσαι, είχαμε πληρωμένα εισιτήρια με την κάρτα. Είχαμε περιόριστα για αεροδρόμιο, για παντού. Οπότε ήρθαμε τζάμπα και στο αεροδρόμιο. Ενώ για να πάμε από το αεροδρόμιο σπίτι πληρώσαμε 60 ευρώ. Τέλος πάντων, γενικά αυτό το ταξίδι μας βγήκε πολύ οικονομικό, γιατί μας φιλοξενούσε και η φίλη μας. Οπότε γλιτώσαμε ξενοδοχεία και επίσης βγάλαμε αυτή την κάρτα. Να σας τα εξηγήσω τώρα. Η οποία με λίγα λόγια είναι αυτή που βγάζουν οι Γάλλοι που μένουν μόνιμα εδώ και πληρώνεις, ξέρω εγώ, ένα 5 μέρες Δευτέρα με Κυριακή, δηλαδή ένα εβδομάδα 22 ευρώ, συν 5 ευρώ να βγάλεις την κάρτα. Μετά τη φορτώνεις την κάρτα λεφτά. Οπότε ναι, και ενώ για τουρίστες και τέτοια που πάνε να σου πιώσουν τον κόλο, για 5 μέρες είχε 65 το άτομο. Δηλαδή φανταστείτε πόσο γλιτώσαμε. Πληρώσαμε 27 το άτομο, θα πληρώναμε 65. Και μπαίναμε και βγαίναμε στα τρένα, στα λεωφορεία, μέχρι σε Τελεφερίκ που κατεβήκαμε από τη Μονμάρτη, μέχρι στο αεροδρόμιο, στις Βερσαλίες, παντού πήγαμε με αυτή την κάρτα. Οπότε αν έρθετε Παρίσι, να πάτε να βγάλετε ναυγό κάρτα και όχι τουριστικό εισιτήριο. Τίποτα, πας ένα φωτοτυπικό βασικά, μια φωτοτυπία της ταυτότητά σου, κόβεις τη φωτογραφιούλα, την κολλάς πίσω, γράφεις και το όνομά σου και έτοιμος. Και αν ξαναρθείς ποτέ Παρίσι, φορτώνεις αυτή την κάρτα ή την κρατάς για ενθύμιο. Αυτά. Αλλά και να μην ξαναρθείς ποτέ Παρίσι, συμφέρει, γιατί πήγαμε παντού, μπαίναμε τουλάχιστον 15 φορές τη μέρα σε μέσα. Από το ένα λεωφορείο στο άλλο. Δηλαδή, χθες με τη μάνα μου από τη Μονμάρτη για να πάμε στον πύργο του Άιφελ πήραμε 3 τρένα. Τζάμπα όλα. Μπαίνεις, βγαίνεις, τίποτα. Δηλαδή και 5 μέρες από Δευτέρα που είμαστε εδώ μέχρι Παρασκευή και σήμερα έχουμε πάει παντού με 27 ευρώ ουσιαστικά. Τίποτα. Αυτά έχω να σας πω. Καλό μας ταξίδι λοιπόν. Θα σας μιλήσω από το αεροπλάνο πάλι. Και αυτά. Πολύ μου άρεσε το Παρισάκι. Θα ξανάρθω, πιστεύω. Να είναι καλά η φίλη μας που μας φιλοξένησε. Ο σκυλάκος της στεναχωρήθηκε που φύγαμε. Το έχει βάψει μαύρο, το έχει καταλάβει που τον είδε τις βαλίτσες. Οπότε στεναχωρήθηκα κι εγώ. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενη γιατί πάω πίσω στο παιδί μου. Το παιδί μου που μου έλειψε. Σας αφήνω, πάω να περάσω έλεγχο τώρα. Βαζόμαστε κόσμο, πάει το Παρισάκι. Με καθυστέρηση, όλοι λάθος. Σχεδόν 2 ώρα τη νύχτα και τώρα ξεκινάει ο ημάντας. Πες να βγουν γρήγορα οι βαλίτσες μας, γιατί όπως σας είπα τις δώσαμε όλες από κάτω για να πάμε σπίτι, γιατί τα έχουμε φτύσει. Κόσμο μου, γυρίσαμε σπίτι πάρα πολύ αργά. Το σπίτι ήταν να συνέχει πέσει βόμβα, διότι ο μπαμπάς μου δεν ασχολήθηκε καθόλου
με τις πάνες και τα λοιπά, τις άριες, ήτανε, είχε μπει στο μπάνιο, είχε πάρει το κολόχαρτο του, το είχε μαδίσει όλου, γενικά μια κατάσταση απίστευτη. 3 η ώρα τη νύχτα, εγώ σφουγγάζει για να καταλάβετε, κοιμήθηκα 4 και, οπότε ήμουν πτώμα, δεν σας το κλείσα ποτέ αυτό το βίντεο, οπότε ήρθε η ώρα. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα, ελπίζω να σας άρεσε, να απολαύσετε το Παρισάκι όσο και εγώ. Ανυπομονώ να ξαναπάω κάποια στιγμή, το αγάπησα, το έχω μέσα στην καρδιά μου, οπότε θα τα πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα. Αυτά, γεια σας από μένα και το κορίτσι μου που έχει μπει ήδη στο κρέι της για ύπνο, μόνη της και εθελώς. Αυτά, γεια σας.